πυρετός διαβουλεύσεων στη Γενέβη για τα πυρηνικά του Ιράν. Η ταυτόχρονη παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών των μεγάλων δυνάμεων αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η διεθνής κοινότητα και Τεχεράνη πλησιάζουν σε μία συμφωνία. Μετά τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Τζον Κέρι, ο Κινέζος ομόλογός του Γουάν Γι και ο Γερμανός Γκίντο Βεστερβέλε έφτασαν στην Ελβετία για να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν ακόμα διαφορές που πρέπει να γεφυρωθούν. Γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκε να έρθουμε στη Γενέβη, για να διαδραματίσουμε το ρόλο μας έτσι ώστε να πετύχουμε μια συμφωνία. Είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά χρειάζεται ακόμα δουλειά, δήλωσε ο Βεστερβέλε. Στο ίδιο μήκος κύματος με το γερμανό ομόλογό του εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Βρετανικής διπλωματίας William Hague. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες. Δεν είμαστε εδώ επειδή τα πάντα έχουν κρυθεί. Βρισκόμαστε εδώ γιατί τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Υπάρχουν μικρές αλλά σημαντικές διαφορές, υποστήριξε. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάθριν Άστον συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό της Τζον Κέρι και τον Ιρανό Τζαβάν Τζαρίφ. Η διεθνής κοινότητα επιδιώκει να βάλει φρένο στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων. Η απεσταλμένη του Euronews στη Γενέβη μεταδίδει. Το θέμα των διαπραγματεύσεων είναι οι επιπλοκές. Από τις σημερινές διαπραγματεύσεις κατέστη φανερό ότι τα ζητήματα είναι τόσο πολύπλοκα, ώστε πιθανότατα οι συμμετέχοντες θα αρκεστούν σε μια προσωρινή συμφωνία που θα οδηγήσει σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Φαριμπό Μαβαντάτ, Euronews, Genève.